Πάμε λοιπόν, είναι η εκπομπή Ώρα Ελλάδα στο μικρόφωνο Νικόλας Αγγελίδης και πάμε να συναντήσουμε έναν άλλο Νικόλα, τον Νικόλα Κολλητά, για να συζητήσουμε για τα δρόμενα όπου υπάρχουν βέβαια αγώνες και δραστηριότητες των ελληνικών ομάδων του εξωτερικού. Καλησπέρα Νικόλα. Καλησπέρα Νίκο. Καλή χρονιά, με υγεία και δύναμη να ευχηθούμε σε όλο τον κόσμο. Α, ναι, δεν τα έχουμε πει. Καλή χρονιά, ναι. Λοιπόν, με ακούς? Ναι, σε ακούω, μια χαρά. Ναι. Ωραία, τέλεια. Λέω καλή χρονιά, δεν τα έχουμε πει, φέτος είναι πρεμιέρα. Ναι. Να είμαστε καλά, γιατί είναι πολύ σημαντικό, ειδικά τώρα σε αυτές τις μέρες που περνάμε τις δύσκολες. Λοιπόν, με τα γραφάρα διάβαζα εδώ στο διαδίκτυο για μια ελληνική ομάδα της Γερμανίας. Θα μας πεις όλες τις λεπτομέρειες. Ακριβώς, όπως το ανέφερες και στην αρχή της εκπομπής, Νίκο. Την ώρα που σουπερλιγκάτες ομάδες και ο εγχώριος εραστεχνικός αθλητισμός δείχνει να έχει δυσκολίες, στην Ομογένεια βλέπουμε ότι γίνονται πολύ αξιόλογες προσπάθειες. Η Ελλάδα Μονάχου για ακόμη μια φορά πρωτοπορεί. Είχαμε πει και πριν τις γιορτές ότι έψαχνε ποδοσφαιριστές, διευκολύνοντάς τους μάλιστα και στη διαμονή τους εκεί. Και κατάφερε να βρει ένα ταλέντο, θα λέγαμε, και μια μεγάλη ευκαιρία για τα δεδομένα του ομογενειακού αθλητισμού, το Βαγγέλη Ξεπαπαδάκη. Πρόκειται για νεαρό διεθνή άσο από το Ρέθυμνο, ο οποίος υπέγραψε και σε μερικές μέρες θα είναι στο Μόναχο. Να πούμε ότι ο Βαγγέλης Ξεπαπαδάκης γεννήθηκε στις 12 Ιανουαρίου 1999 στο Ρέθυμνο. Αγωνίζεται ως μεσοεπιθετικός και αμυντικό χαφ, αλλά μπορεί να παίξει τόσο στον άξονα όσο και στα άκρα, είναι δηλαδή πολυθεσίτης. Το πιο σημαντικό όμως, Νίκο, είναι ότι έχει περάσει από μεγάλες ομάδες. Συγκεκριμένα σε ηλικία μόλις 13 ετών μετακόμισε στην Παιανία για τον Παναθηναϊκό, όπου αγωνίστηκε στις ομάδες Under 15, προβιβάστηκε στην ομάδα Under 20, με την οποία μάλιστα είχε 76 συμμετοχές με τη φανέλα του Παναθηναϊκού. Μάλιστα, άρα παίκτης της δεύτερης ομάδας του Παναθηναϊκού. Ακριβώς. Να πούμε ότι υπέγραψε και επαγγελματικό συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό προτού αποχωρήσει για να πάει στον Όφη. Στον Όφη αγωνίστηκε και εκεί στην ομάδα Under 20 του Συλλόγου, που είχε πολύ σημαντική παρουσία σε πρωτάθλημα και κύπελο. Στη συνέχεια ακολούθησε Ατσαλένιος στη Γάμα Εθνική, με τον οποίο κατέκτησε και το κύπελο. Επισκοπή με την οποία κατέκτησε και τον τίτλο στο πρωτάθλημα της Γάμα Εθνικής. Και τελευταίος του σταθμός ήταν ο Ρεθυμνιακός, προτού πάρει τη μεταγραφή για την Ελλάδα Μονάχου. Να πούμε ότι ο Βαγγέλης Ξεπαπαδάκης αγωνίστηκε και με τη φανέλα της Εθνικής του ποδοσφαίρου στην ομάδα της Under 16 και σύμφωνα με δηλώσεις του ανυπομονεί να αγωνιστεί έπειτα από ένα διάστημα αποχής εξαιτίας των δύσκολων περιστάσεων που όλοι βιώνουμε. Δηλώνει ενθουσιασμένος που η Ελλάδα Μονάχου του δίνει τη δυνατότητα να ανοίξει τα φτερά του εκτός Ελλάδας και λέει με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο ότι θα δώσει τον καλύτερο του εαυτό, ενώ από τη μεριά της ομάδας με ανακοίνωσή της τον καλωσόρισε στην οικογένεια της Ελλάδας Μονάχου και του εύχεται να πραγματοποιήσει με τη φανέλα της όλα τα ποδοσφαιρικά του όνειρα. Να πούμε ότι ευχής έργων, και έχουμε μιλήσει και με τον Γιώργο τον Κίτσιο, είναι και την επόμενη Παρασκευή να μπορούμε να τον έχουμε και στην εκπομπή το Βαγγέλη Ξεπαπαδάκη. Νομίζω τέλεια, ωραία, θα, έχει, ωραία. Θα έχει ενδιαφέρον. Σίγουρα. Έτσι, για ένα παιδί το οποίο φεύγει από την Ελλάδα και σε νεαρή ηλικία ψάχνει το μέλλον του δυστυχώς εκτός ελληνικών συνόρων, μέσα από αυτό που ξέρει να παίζει μπάλα. Και νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον, Νίκο, και το τι ευκαιρίες δίνουν αυτές οι ομάδες σε νέα παιδιά που βλέπουν ότι στην Ελλάδα ενδεχομένως να μην υπάρχει προοπτική, ειδικά αυτή την περίοδο με τον κορονοϊό, και επιλέγουν να πάνε στο εξωτερικό να παίξουν σε αυτές τις ομάδες που το προσπαθούν, αν μη τι άλλο. Να, βλέπω και το φίλο μας τον Νικόλα τον Κουνούπη έχει έρθει εδώ πέρα, ετοιμάζει την εκπομπή του για το βράδυ και ψάχνει μάλλον τραγούδια. Αλώστον. Λοιπόν. Ωραία, συνεχίζουμε με Αυστραλία. Δεν ξέρω, έχουμε χρόνο. Αμέ. Ωραία. Συνεχίζουμε με Αυστραλία. Είχαμε φιλικά παιχνίδια των ομογενειακών ομάδων πριν τις γιορτές. Συγκεκριμένα ο Παγκύπριος της Αυστραλίας αυτή τη φορά, γιατί υπάρχει και Παγκύπριος στην Αυστραλία, ο επωνομαζόμενος Bentley Greens, έπαιξε απέναντι σε μια ομάδα της πρώτης κατηγορίας, την Melbourne City. Ιτήθηκε με το 1-0, το οποίο είναι ένα καλό σκορ, αν σκεφτούμε ότι η Melbourne City ανήκει στην μεγαλύτερη κατηγορία της Αυστραλίας και μάλιστα την απείλησε κιόλας. Αρκετές φορές πήγε να ισοφαρίσει. Αύριο 9 Ιανουαρίου δίνει το πρώτο φιλικό για το 2021 με αντίπαλο την Avondale. Να πούμε ότι και αύριο και η Oakleigh Cannons, επίσης ελληνική ομάδα στην Αυστραλία, παίζει απέναντι στην Dandenong City το πρώτο φιλικό για το 2021. Συνεχίζουμε με την Ελλάδα Μελβούρνης, η οποία πριν τις γιορτές σε φιλικό τεστ απέναντι στους Eastern Lions, το είχαμε πει ότι θα γίνει χωρίς κόσμο, επικράτησε με 3-2 με σκόρερ τους Γιάννη Πανάκο, Ζακ Μπέιτς και Τζέρι Σιλαϊδό.
Και να πούμε ότι η Ελλάδα Μελβούρνης, μία από τις μεγαλύτερες ομογενειακές ομάδες στην Αυστραλία αλλά και γενικότερα, βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε φάση προετοιμασίας. Από τη Δευτέρα βρίσκεται στο Σέπαρτον, όπου κάνει το δεύτερο και κύριο κομμάτι της προετοιμασίας της εν ώψη του National Premier League που ξεκινάει τον Φεβρουάριο, με εντατικό πρόγραμμα προπονήσεων, διπλές προπονήσεις καθημερινά, άσκηση σε γυμναστήριο. Η προετοιμασία θα ολοκληρωθεί αυτή την Κυριακή, αφού πρώτα δώσει και η Ελλάδα Μελβούρνης ένα φιλικό παιχνίδι απέναντι στην τοπική ομάδα, την Golden Valley Suns, επίσης αύριο στις 11 η ώρα. Και να συνεχίσουμε, να κλείσουμε, Νίκο, και με μια είδηση που αφορά γενικότερα το Αυστραλιανό ποδόσφαιρο. Είχαμε πει ότι στο Αυστραλιανό ποδόσφαιρο υπάρχουν ανακατατάξεις και αναδομήσεις. Είχαμε πει ότι επίκειται και η δημιουργία της Β' Εθνικής Κατηγορίας, την οποία στηρίζουν και τα περισσότερα ομογενειακά κλαμπ στην Αυστραλία. Παρ' όλα αυτά, είχαμε μια κίνηση από τις ομάδες της πρώτης κατηγορίας, της A-League, οι οποίες αυτονομήθηκαν, τουλάχιστον σε διοικητικό επίπεδο, επέλεξαν να αυτονομηθούν και να έχουν αυτές την επιχειρησιακή και εμπορική κατεύθυνση των πρωταθλημάτων τους, να έχουν τον απόλυτο έλεγχο και την ευθύνη της δημιουργίας των εσόδων. Και αυτό πιστεύουν ότι θα τους επιφέρει περισσότερες ευκαιρίες, ευελιξία, ωφέλη και ότι θα ενισχυθεί ο ανταγωνισμός μεταξύ τους. Παρ' όλα αυτά, παραμένουν τα πρωταθλήματα που παίζουν και οι ομογενειακές μας ομάδες, δηλαδή των μικρότερων κατηγοριών, υπό την αιγίδα της Αυστραλιανής Ομοσπονδίας. Δηλαδή, η Αυστραλιανή Ομοσπονδία είναι αυτή που θα έχει την επίβλεψη της Β' Εθνικής που θα δημιουργηθεί, των υπόλοιπων πρωταθλημάτων σχετικά με την αύξηση ή την μείωση των ομάδων, τον προβιβασμό ή τον υποβιβασμό και τη διοργάνωση του κυπέλου. Συνεπώς, υπάρχει μια αυτονόμηση της πρώτης εθνικής κατηγορίας, όμως παραμένει το πλάνο της δημιουργίας της Β' Εθνικής, με την οποία συντάσσονται και τα περισσότερα ομογενειακά σωματεία. Τέλεια. Νικόλα Κολλητά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αυτά, Νίκο, να είσαι καλά. Ωραία, ωραία. Λοιπόν, ο Μπάμπης Πλάγος παίρνει και αυτός σειρά, γιατί σε λίγο ακολουθεί στις 8 ακριβώς η ραδιοεφημερίδα της ΕΡΑΣΠΟΡ. Στις 9 μικρόφωνο στα γήπεδα με τον Δημήτρη Μαλισιώβα. Στις 12 η μπάλα στην εξέδρα με τον Δημήτρη Καϊμά και τον Γιάννη Παπαγεωργίου. Και στις 2 τα ξημερώματα Σιώπα. Και άκουσε με τον Γιώργο Σιώπα. Λοιπόν, ο Νικόλας Αγγελίδης ήταν στο μικρόφωνο, ήταν η εκπομπή Ώρα Ελλάδας. Θα δώσουμε και πάλι το ραντεβού μας για την επόμενη Παρασκευή 8 και 7, 15 του Γενάρη 2021, με θέματα τέτοια, έτσι, για το ερασιτεχνικό, λατρεμένο, ρομαντικό ποδόσφαιρο. Σας αποχαιρετάμε με Γρηγόρη Μπηθηκότση, Φεγγάρι, Μάγια Μούκανες. Γεια σας.